Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Σήμερα θα κατασκευάσουμε ζώκες και κοντοφύλακες από καλούπι. Και στη συνέχεια θα κάνουμε διάφορες τεχνικές βαψίματος, είτε με σκόνες πλαστικοποίησης, είτε με διάφορα χρώματα από σπρέι, σε συνδυασμό με γκλίτερ, χρυσόσκονες και φωσικές ρετίνες. Το αποτέλεσμα πιστεύω είναι άκρος εντυπωσιακό. Περιμένω τα σχόλιά σας αν σας άρεσε το βιντεάκι και φυσικά να μου στείλετε στη σελίδα μου στο Facebook τις δικές σας χρωματικές δημιουργίες, γιατί όπως πιστεύω άλλωστε, το ψάρεμα θέλει δύο πράγματα, φαντασία και έμπνευση. Πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε λίγο τα υλικά μας. Με αυτή εδώ τη συσκευή μπορούμε να λιώνουμε το μολύβι και να το κρατάμε σε ειδική θερμοκρασία ώστε να μην μπίζει. Την ειδική κουτάλα χύτευσης με το ειδικό κράμα γύρω-γύρω, όπου και αυτό κρατάει αναλύωτη τη θερμοκρασία, τη μάσκα προφύλαξης. Εδώ έχουμε κάποιες χρυσόσκονες σε διάφορους χρωματισμούς, μανό με γκλίτερ, τα ματάκια μας, τα σπρέι μας, εποξική κόλλα, σκόνες πλαστικοποίησης, μια λυφή αυτοκινήτου ή γράσο αν δεν έχουμε, το καλούπι μας σε διάφορα βάρη, κρυκάκια, οδοντογλυφίδες και αγκίστρια. Το βάζουμε στο ρεύμα. Πατάμε on. Θέλει περίπου κάνα δεκάλεπτο μέχρι να αρχίσει να λιώνει τελείως ο μολύβδος. Εμείς συνεχίζουμε, κάνουμε άλλη δουλειά. Πάμε μέσα πάλι. Να φτιάξουμε τα κρυκάκια μας για να είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε λίγο αλυφή από εδώ. Δεν θέλει πολύ. Και παίρνουμε ελάχιστη ποσότητα και τα περνάμε γύρω από τα κρυκάκια. Το ίδιο κάνουμε και στα υπόλοιπα. Και από εδώ. Και εδώ. Θα φτιάξουμε δύο ζώκες 180 και 220 γραμμάρια. Και μετά θα τα βάψουμε κιόλας. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη. Έτσι, λιγάκι εδώ. Τέλεια. Παίρνουμε τα κρυκάκια μας και τα προσαρμόζουμε πάνω στις εγκοπές. Βλέπετε πως στρώνουνε και δεν πέφτει. Σε διαφορετική περίπτωση, αν τα βάλουμε χωρίς αλυφή, βλέπετε τι γίνεται. Βάζουμε και τα υπόλοιπα. Καθαρίζουμε λίγο εδώ την άκρη. Και είναι έτοιμα. Τώρα, τα αγκίστρια εδώ, βλέπετε έχει την εγκοπή. Είναι για άλλη δουλειά, αλλά εγώ θα το προσαρμόσω για ζόγκα. Κόβω τις άκρες με μία πένσα. Πετάχτηκαν όλα. Κόψαμε το ένα. Ας κόψουμε και το άλλο. Ωραία. Αφού κόψαμε και το άλλο. Τώρα, αφού έχουμε βάλει τα κρυκάκια μας, πάμε να προσαρμόσουμε και τα αγκίστρια μας. Τα περνάμε έτσι σιγά σιγά. Τα βάζουμε με αυτόν τον τρόπο κάπως και σιγά σιγά με το μαλακό, για να μας φύγουνε, το προσαρμόζουμε. Βλέπετε. Τέλεια. Το γυρνάμε σιγά σιγά. Το κρατάμε.
Τώρα, οι οδοντοκλειφίδες που χρειάζονται. Επειδή αυτά παίζουν πάνω κάτω, πρέπει να τα κρατήσουμε σε ένα επιθυμητό ύψος. Γι' αυτό θέλουμε τις οδοντοκλειφίδες, έτσι ώστε να τα προσαρμόσουμε μέσα στις τρύπες, στο ύψος που εμείς επιθυμούμε. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι και ξύνουμε λίγο τις άκρες. Ελάχιστα. Από όλες τις πλευρές. Το κρατάμε σφιχτά και το βάζουμε στην τρύπα. Αυτό ήταν. Το ίδιο κάνουμε και για το άλλο. Τα βάζουμε σε ίδια απόσταση και ύψος μεταξύ τους. Τέλειο. Βλέπετε. Τα κεντράρουμε λίγο. Και είναι έτοιμα για χύτευση. Πάμε έξω. Αφού τα έχουμε φτιάξει, βλέπετε, τα ισιώνουμε λίγο να έρθουν εκεί που θέλουμε και τα βάζουμε στην έγκαινη. Ωραία. Ξαναελέγχουμε. Να είναι ίσια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τη χύτευση. Αφού έχουμε φτάσει και έχει λιώσει όλο το μολύβι, απομακρύνουμε με ένα κουταλάκι τα υπολείμματα, βλέπετε, και τα απομακρύνουμε εδώ στην άκρη και τα βγάζουμε για να μείνει το καρθάδρο μολύβι. Με την ίδια διαδικασία πάμε να κάνουμε και το δεύτερο. Και αφού κάναμε τη χύτευση, παίρνουμε ένα πανί γιατί καίει και το πάμε να βγάλουμε. Βγάζουμε την ταινία. Και τραβάμε σιγά σιγά να πηγαίνει. Και οι ζώικες είναι έτοιμες. Βλέπετε. Μία και μία-δύο. Πάμε να φτιάξουμε και τις κοντοφυλάκες. Σε 150 και 180 γραμμάρια. Και κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Παίρνουμε λίγο αλυφή και το βάζουμε ακριβώς εδώ. Εδώ. Γύρω-γύρω. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Όχι πολύ, λίγο. Τόσο φτάνει. Και περνάμε τα κρυκάκια. Και τα λαδιά από εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Το κουμπώνουμε. Βάζουμε και λίγη χαρτοτενία για να κλείσει καλά.
σφίγγουμε. Και πάμε για χύτευση πάλι. Ωραία. Πάμε πάλι για χύτευση. Το πρώτο βγήκε. Αν και το χύσαμε έξω το μολύβι, βιαστήκαμε. Θα το ξανακάνουμε πάλι για να βγάλουμε άλλο ένα ακόμα. Θα παίρνουμε. Βγάζουμε τη χαρτοτενία. Και μένα με το τσίπιδο το ανοίγουμε. Και έτοιμοι οι κοντοφύλακες. Σούπερ. Ένας και ο άλλος. Στη συνέχεια θα κόψουμε τα περισσεύματα. Σε λίγο, γιατί και ναι. Και θα πάρουμε μία λίμα να λιμάρουμε εδώ τις άκρες, να τα φέρουμε όσο γίνεται λία. Παίρνουμε τη λίμα και αρχίζουμε σιγά σιγά να το τρίβουμε, να το φέρουμε λίο και όμορφο. Και αφού το φτάσουμε σε αυτό το σημείο, βλέπετε έχει γίνει λίγο. Βλέπετε. Θα πάρουμε ένα μαχαιράκι και θα κόψουμε τα περισσεύματα. Και γύρω γύρω από τα κρυκάκια. Το βλέπετε, και εδώ λίγο. Εδώ λίγο άγριο, λίγο ακόμα. Και ο πρώτος κοντοφύλακας είναι έτοιμος. Το βλέπετε. Το ίδιο θα κάνω και για τα υπόλοιπα.
Θέλει λίγο ακόμα. Το λιώνουμε τόσο όσο. Τελειώνουμε. Εδώ. Έτοιμο και αυτό. Η διαδικασία είναι εύκολη, δημιουργική και μόνοι σας θα φτιάξετε κοντοφύλακες και ζώκες πάρα πολύ εύκολα. Θα κάνετε και τις δικές σας χρωματικές δημιουργίες. Υπομονή θέλει και μεράκι. Φτάνει και αυτό, έτοιμο είναι. Κόβουμε και εδώ τα περισσεύματα. Έτοιμος και αυτός. Παίρνουμε τη λίμα και αρχίζουμε πάλι να το λιένουμε. Έτοιμος και αυτός. Οι ζώκες, οι κοντοφύλακες είναι έτοιμοι. Κοιτάξτε τι ωραία έχουν γίνει. Φύγαμε για βάψιμο. Την πρώτη ζώκα θα τη φτιάξουμε για βάση, θα βάλουμε το πορτοκαλί χρώμα σε συνδυασμό με ροζ και κίτρινο. Πάμε να ζεστάμε λίγο το μολύβι για αρχή και συνεχίζουμε. Το ζεσταίνουμε από όλες τις πλευρές περιμετρικά. Και αμέσως το βουτάμε στη σκόνη. Να πιάσει παντού. Στη συνέχεια ρίχνουμε στις άκρες, λίγο από εδώ και στα ματάκια θα ρίξουμε λίγο κίτρινο. Αυτό. Και αμέσως το ξαναζεσταίνουμε. Και το αφαιρούμε έξω να στεγνώσει. Και αφού στέγνωσε το χρώμα, ειδού το αποτέλεσμα. Καταπληκτικό. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Πόσο ωραίο έχει βγει. Η πρώτη ζώκα έγινε. Πάμε για τον κοντοφύλακα. Για τον κοντοφύλακα, σαν βάση θα βάλουμε ροζ
και στη συνέχεια θα κάνουμε διάφορους πειραματισμούς με κάποια σπρέι. Παίρνουμε ένα σύρμα, το έχουμε στραβώσει λίγο για να το περάσουμε εδώ. Το κλείνουμε. Και πάλι την ίδια διαδικασία. Το ζεσταίνουμε. Έτοιμο. Και αμέσως το βουτάμε στη σκόνη. Έτοιμο. Όπως παρατηρείτε, αυτό έχει βγει σαγρέ κάπως. Αυτή η τεχνική μπορούμε να την επιτύχουμε μόνο όταν θα έχουμε αρκετά μακριά το μολύβι μας από τη φλόγα. Όσο πιο κοντά βάζουμε το μολύβι μας στη φλόγα, τόσο πιο πολύ τα χρώματα θα διαχέονται και το ένα θα εισχωρεί μέσα στο άλλο, όπως έχει γίνει εδώ. Το βλέπετε πόσο όμορφο έχει γίνει. Όσο πιο μακριά βάζουμε το μολύβι μας από τη φλόγα, το αποτέλεσμα είναι έτσι. Δύο διαφορετικές τεχνικές. Αφού στέγνωσε, πάμε να του ρίξουμε λίγο σπρέι. Θα του βάλουμε λίγο μπλε, εδώ, περιμετρικά. Και στα ματάκια θα ρίξουμε από αυτό το χρώμα. Του ρίχνουμε και λίγο πρασινάκι. Και είναι έτοιμο. Και εδώ έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με τον επόμενο. Αυτό θα το κάνουμε μοβ. Το ζεσταίνουμε πάλι. Αργά και σταθερά. Γύρω-γύρω από όλες τις πλευρές. Και αφού έχει ζεσταθεί αρκετά, το βουτάμε στη σκόνη. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έγινε.
και πάμε ξανά για βαφή. Θα του ρίξουμε λίγο καφέ στα ματάκια. Και λίγο από αυτό. Αυτό είναι. Τέλειο. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για τους φίλους που θέλουν να βάψουν τα μολύβια τους μόνο με σπρέι. Θα πρέπει να προσαρμόσουν πριν τη βαφή ένα σπρέι ασταριού για να μπορέσει η βαφή να κάτσει καλά πάνω στο μολύβι. Σε διαφορετική περίπτωση εγώ όμως δεν χρησιμοποιώ αστάρι, επειδή χρησιμοποιώ αυτές τις σκόνες πλαστικοποίησης που είναι σαν αστάρι περίπου. Πλαστικοποιούν το χρώμα τόσο έτσι ώστε η βαφή να κάτσει καλά πάνω. Το βλέπετε άλλωστε. Έχοντας ήδη φτάσει στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής μας, αυτά τα δύο μολύβια θα τους προσαρμόσουμε χρυσόσκονες σε συνδυασμό με εποξικές ρητίνες. Βγάζουμε λίγο κόλλα. Αρκετή. Και από εδώ. Ίδια ποσότητα ακριβώς. Και αναμειγνύουμε τις σκόλες. Και αφού τις έχουμε αναμίξει αρκετά καλά, παίρνουμε το μολύβι μας και περνάμε την κόλλα γύρω γύρω το μολύβι με μία σπάτουλα περιμετρικά παντού. Γύρω 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 γύρω, να πιάσει παντού η κόλλα. Το βλέπετε. Και αφού το έχουμε κολλήσει καλά γύρω γύρω, παίρνουμε τη χρυσόσκονη. Θα το κάνουμε με αυτό το χρώμα. Παίρνουμε τη ζόγκα και περνάμε τη χρυσόσκονη παντού, να πιάσει καλά. Γύρω γύρω από όλες τις πλευρές. Τεινάζουμε λίγο. Το βλέπετε πως έχει γίνει. Και το αφήνουμε να στεγνώσει η κόλλα.
Ξαναφτιάχνουμε κόλλα για να κάνουμε και το επόμενο. Ωραία. Αναμειγνύουμε τα δύο συστατικά. Και αλείφουμε γύρω-γύρω από το μολύβι με την κόλλα. Να πιάσει παντού. Και αμέσως ρίχνουμε λίγο κιτρινάκι, θα το κάνουμε. Έτοιμο. Θα πάρουμε το μανό με το glitter και θα κάνουμε μερικές τελευταίες πινελιές σε αυτά τα δύο μολύβια μας. Θα περάσουμε λίγο glitter γύρω γύρω από τα ματάκια. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Αυτό. Βλέπετε. Το αφήνουμε να στεγνώσει και αυτό. Και στο κοντοφύλακα θα το βάλουμε λίγο glitter εδώ, στο πάνω μέρος και στο κάτω λίγο. Το βλέπετε. Το αφήνουμε να στεγνώσει και αυτό. Έχοντας ήδη φτάσει στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής μας, μας μένει μόνο να βάλουμε τα ματάκια να πάρουν ζωή οι κοντοφύλακες και οι ζώκες μας. Πάμε να βάλουμε και τα ματάκια στην πρώτη ζώκα. Φτιάχνουμε λίγο κόλλα πάλι.
Λίγο. Ανακατεύουμε. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα και το περνάμε έτσι λίγο εδώ στις άκρες. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Και βάζουμε τα ματάκια. Και από εδώ. Και το αφήνουμε να στεγνώσει. Πάμε στο επόμενο. Το ίδιο και εδώ. Λίγο εδώ γύρω γύρω από το μάτι. Και από εδώ. Θα του βάλουμε το πρασινάκι. Και από εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Στο κοντοφύλακα. Και από εδώ. Τέλειο. Το αφήνουμε να στεγνώσει. Φτάνοντας και στην τελευταία ζώκα, ας βάλουμε τα ματάκια και εδώ να τελειώσουμε. Εδώ και από εδώ. Έτοιμο. Ας στεγνώσει και αυτό. Να δούμε τι κάναμε. Και αφού ολοκληρώσαμε την διαδικασία κατασκευής ζώκα και κοντοφύλακα,
Το βλέπετε άλλωστε πόσο όμορφα έχουν βγει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τι ωραίο έχει βγει. Εδώ. Τέλειο. Κοιτάξτε. Τι ωραίο. Σούπερ. Εδώ. Με τα γκλίτερ. Και εδώ με τα σπρέι μας. Τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω μερικές χρωματικές παραλλαγές που έχω ήδη φτιάξει στο παρελθόν. Τι ωραίο. Εδώ το έχω κάνει πορτοκαλί βάση σκόνη πλαστικοποίησης με πράσινο σπρέι. Εδώ με γκλίτερ και χρυσό σκόνες. Και λίγο κόκκινο σπρέι. Εδώ άλλο. Διαφορετικά όλα. Εδώ. Κοιτάξτε τι όμορφο έχει βγει. Τέλειο. Εδώ, άλλο. Ροζ με κίτρινο. Και εδώ έχουμε τα γκλίτερ. Με τις χρυσόσκονες. Πρασινάκι, σε μπλε. Χρυσό, κόκκινο και οι ζώκες μας, ανάμιξη χρωμάτων, μοβ, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ. Εδώ, άλλο. Εδώ το έχω κάνει μισό-μισό, ροζ με πορτοκαλί. Εδώ με τρία χρώματα. Έχω βάλει κίτρινο, άσπρο και ροζ και έχει βγει αυτό. Και το τελευταίο, πορτοκαλί κίτρινο με γκλίτερ γύρω γύρω από τα ματάκια. Σε επόμενη συνάντησή μας θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να αρματώσουμε μία ζόκα, όπως επίσης και έναν κοντοφύλακα. Εύχομαι το βιντεάκι αυτό να το βρήκατε αρκετά ενδιαφέρον, να πειραματιστείτε κι εσείς με τα χρώματα, τα γκλίτερ και τις χρυσόσκονες και να κάνετε το δικό σας χρωματικό αποτέλεσμα. Ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου θα μου δώσει όθηση να συνεχίζω. Καλά ψάρεματα να έχουμε. Να είστε καλά.